centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Νίκο μου, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους ακροάτες σου. Τελικά θα ξεκινήσετε όπως θα ξεκινήσουν τα λύκεια τελικά. Τελικά τα γυμνάστια. Αυτό το όπως θα ξεκινήσουν τα γυμνάστια και τα λύκεια πραγματικά είναι πολύ ωραίο, ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ότι χωράει πολύ συζήτηση. Συγγνώμη που έτσι γελάω λίγο, αλλά είναι πραγματικά αρκετά δύσκολο και περίπλοκο όλο αυτό, η επιστροφή στην κανονικότητα, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι επιστροφή στην κανονικότητα, ας μην γελιόμαστε. Θα τηρηθεί ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο λειτουργία και το οποίο επί χάρτου τουλάχιστον είναι σχεδιασμένο, χωρίς ακόμα να έχει πάρει την τελική του μορφή. Αναμένονται στην πορεία μέχρι την έναρξη των μαθημάτων διαζώσης κάποιες επιμέρους διευκρινήσεις, και τις οποίες πραγματικά μελετούμε όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή και με πάρα πάρα πολλά ερωτηματικά και φυσικά προβληματισμό. Ναι. Τώρα, λένε ότι ξεκινάτε 11 Μαΐου για τα τμήματα της ΓΑΜΑ Λυκείου και 18 Μαΐου για την πρώτη Δευτέρα Λυκείου και τα τμήματα Γυμνασίου. Θα υπάρχει όμως και ισχυρή σύσταση για τηλεκπαίδευση, και εδώ θα ισχύουν και στα φροντιστήρια, όπως θα ισχύει και για τα σχολεία, δηλαδή απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των μαθητών και το όριο 15 μαθητών ανά τμήμα. Δεν μπαίνουν τα τετραγωνικά της αίθουσας στην εξίσωση. Είσαι και μαθηματικός, δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό. Με τι το υπολογίζουμε τώρα, το 1,5 μέτρο και το 15 των μαθητών ανά τμήμα? Ακριβώς. Δεν πρέπει να συγχέουμε τις αίθουσες που έχει ένα δημόσιο σχολείο με τις αίθουσες που υπάρχουν στα φροντιστήρια. Η σύγκριση δεν υφίσταται, διότι οι αίθουσες των φροντιστήριων είναι σαφώς πολύ. Δεν αφίσταται πανελλαδικά, θα λέγαμε, όχι μόνο Καστοριά. Δεν υφίσταται πανελλαδικά. Ναι, ακριβώς. Μία τυπική αίθουσα ενός φροντιστηρίου είναι στα 17, 18, 19, maximum στα 20 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό λοιπόν στην πράξη σημαίνει ότι μπορεί να είναι μαζί με τον διδάσκοντα καθηγητή μέσα στην τάξη, με βάση τις αποστάσεις, 4 έως 5 άνθρωποι. Ναι. Δεν ξεχωρίζω λοιπόν εγώ μαθητές με καθηγητή, γιατί θα είναι 4 με 5 ανθρώπους. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή η εξίσωση λύνεται και ότι κάνουμε όλα τα τμήματά μας να είναι τεσσάρια ή πεντάρια. Μάλιστα. Έτσι. Τι γίνεται όμως? Άρα αυτό που λες, Νίκο, είναι ότι βαριά τα τμήματα που υπάρχουν, παραδείγματος χάρη στα φροντιστήρια της Καστοριάς, δεν μπορούν να είναι πάνω από 5 μαθητές. Σύνολο μαζί με τον καθηγητή, έτσι. Σύνολο μαζί με τον καθηγητή, ναι. Τέσσερις μαθητές και ο καθηγητής 5. Ακριβώς. Άρα αυτό αυτομάτως δημιουργεί ένα λειτουργικό πρόβλημα, διότι αν καταλάβουμε ότι ο μέσος όρος των τμήματων είναι 7-8 μαθητές, αυτομάτως ένα τμήμα πρέπει να σπάσει σε δύο τμήματα. Σημαίνει ότι ο καθηγητής που έκανε αυτό το τμήμα θα πρέπει να χωρίσει και ο ίδιος τον εαυτό του σε δύο. Πράγμα που δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Άρα τι θα κάνετε, Νίκο? Αν έχετε προσέξει, έχει δοθεί μια πολύ προσεκτική διατύπωση ότι υπάρχει αυστηρή σύσταση της συνέχισης. Ισχυρή σύσταση για τηλεκπαίδευση, ναι. Ναι. Άρα συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση. Στην ουσία η πραγματική έτσι, οδηγία του Υπουργείου είναι ότι όπου μπορείτε και εφόσον μπορείτε και εφόσον έρθετε σε επαφή με τους γονείς και τους μαθητές να συνεχίσετε την τηλεκπαίδευση προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε άλλα φαινόμενα. Ναι, γιατί υπάρχει και το θέμα τώρα των γονέων που βλέπεις τη συζήτηση γίνεται, αν ο γονέας θα αφήσει το παιδί του να πάει στο σχολείο. Ο ίδιος προβληματισμός είναι αν ο ίδιος γονέας θα αφήσει το παιδί του να πάει και στο φροντιστήριο. Σαφώς δεν υπάρχει καμία διαφορά. Σαφέστατα, δεν κάνει διακρίσεις. Άρα λοιπόν προσανατολίζεστε, και αυτό είναι κοινή, θα λέγαμε, όλων των φροντιστηρίων, Νίκο, προοπτική να πάτε να εφαρμόσετε την ισχυρή σύσταση για τηλεεκπαίδευση. Είναι αυτό... πάρα πολύ πιθανό. Την Κυριακή που μας έρχεται έχουμε γενική συνέλευση στην Ομοσπονδία Φροντιστών Ελλάδος. Ναι. Με ένα από τα θέματα κυρίαρχο και αυτό. Σωστό. Οπότε μετά την Κυριακή θα ξέρουμε ποια θα είναι η γενική σύσταση. Το ξαναλέω όμως ότι θα είναι μια γενική σύσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα φροντιστήρια θα ακολουθήσουν τη σύσταση. Ναι. Διότι δεν υπάρχουν εδώ πέρα, να το πω αλλιώς, κυρώσεις σε περίπτωση που κάποιος θέλει να λειτουργήσει με κάποιο διαφορετικό τρόπο, με κανένα διαφορετικό μοντέλο. Ναι. Εξάλλου το κάθε φροντιστήριο γνωρίζει το ίδιο
ποιες είναι οι εγκαταστάσεις του, ποιος είναι ο αριθμός των μαθητών που υφίσταται μέσα σε κάθε τμήμα και γενικώς γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που υφίσταται το ίδιο το φροντιστηριακό αυτό ίδρυμα. Οπότε ο καθένας θα πράξει κατά κύριο λόγο κατά το δοκούν. Από εκεί και μετά, όπως είπε στην αρχή, μπαίνει στην εξίσωση ο γονέας, μπαίνει στην εξίσωση ο μαθητής. Βέβαια. Όπου θα πρέπει και αυτοί να λάβουν υπόψη τη δική του συμπεριφορά, διότι δεν είναι μόνο η ώρα του μαθήματος. Είναι και η ώρα του διαλύματος. Είναι και η ώρα της προσέλευσης. Ναι. Είναι όλα αυτά που συνθέτουν, μα έχουν βγει και για όλα αυτά που λες, αναλυτικές οδηγίες και έχουν υποθεί πώς θα γίνεται και στο σχολείο. Θα δούμε στην πράξη πώς θα γίνεται, βέβαια. Γιατί άλλο είναι να τα γράφουμε και στο χαρτί, άλλο να τα δούμε στην πράξη και όχι σε ένα σχολείο, σε χιλιάδες σχολεία ανά την Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Αν αξίζει τον κόπο, Νίκο, να ξαναγυρίσουν τα παιδιά, ειδικά του γυμνασίου λυκείου μέχρι Δευτέρα λυκείου ή και τα δημοτικά και την νηπιαγωγεία, στο σχολείο, αν αξίζει δηλαδή τον κόπο ή και το ρίσκο ακόμα. Η δική μου η προσωπική τοποθέτηση, την οποία την καταθέτω και εσάς, την έχω καταθέσει και δημόσια στους φορείς τους δικούς μας, είναι ότι υπάρχει κατά τη δική μου άποψη σε αυτή την απόφαση μόνο κάποιο πολιτικό κίνητρο. Και όταν λέω πολιτικό κίνητρο, μην πάει το μυαλό μας σε άλλα πράγματα. Θέλει να περάσουν κάποιο μήνυμα. Ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Της επανεκκίνησης στην κανονικότητα. Εάν όμως διαβάσουμε καλά αυτό το μήνυμα, δεν είναι κανονικότητα, διότι όταν μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο θα δουλεύει εκ περιτροπής Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, το μισό τμήμα και Τρίτη-Πέμπτη, το άλλο μισό και τούμπαλι, και όλο αυτό για 15 μέρες, καταλαβαίνει κανείς ότι σε αυτές τις δύο εβδομάδες που θα μεσολαβήσουν μέχρι την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στην πραγματικότητα ο μαθητής θα πάει 10 φορές στο σχολείο. Σωστό. Ναι. Άρα μιλάμε για 10 φορές. Τώρα νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα, το να πάει για 10 φορές και τις άλλες θα τις παρακολουθεί είναι, από το είναι σπίτι. Μεγάλο ερωτηματικό. Και τα άλλα θα τα παρακολουθεί από το σπίτι. Ναι, πρώτα απ' όλα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά η τρίτη λυκείου τις τελευταίες ημέρες δεν πήγαινε πάει σχολείο. Δεν πήγαινε ούτως ή άλλως. Έτσι. Συν το γεγονός επίσης ότι όχι μόνο δεν πήγαινε, αλλά εν πάση περιπτώσει αφοσιωνόταν, θα λέγαμε, στα φροντιστήρια όμως πήγαινε, να το διευκρινίσουμε από την άλλη. Ναι, στα φροντιστήρια όμως πήγαινε. Καταγεγραμμένα τα ποσοστά από μελέτες στατιστικές είναι ότι ένα 10% των μαθητών της τετλικίου ήταν αυτό που πήγαινε στο σχολείο την τελευταία κρατούσε περίοδο. Κρατούσε τις απουσίες, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με μαθητές οι οποίοι κινδύνευαν από απουσίες. Ναι, ακριβώς. Έτσι, κυρίως. Ο μεγαλύτερος δηλαδή όγκος των μαθητών που πηγαίνανε αυτήν την περίοδο στο σχολείο είχε να κάνει με μαθητές οι οποίοι ήταν στο μεγάλο κίνδυνο να μείνουν από απουσίες. Σε αντιπαραβολή, το ποσοστό των μαθητών που βγαίνουν από το στήριο άγγιζε το 100%. Ακριβώς, αυτό λέω. Μα υπήρχε αυτή πολύ μεγάλη διαφορά. Το 100% πήγαινε φροντιστήριο τον τελευταίο μήνα, σχεδόν ένα 10% πήγαινε σχολείο. Επίσης, και αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν πρέπει να βλέπουμε. Συν το γεγονός, Νίκο, ότι υπάρχει και το χαρτί που μπορεί να βγάλει ο γονέας ότι δεν επιτρέπει το παιδί του να πάει στο σχολείο. Και αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι για πολλά παιδιά μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Ναι. Άρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Μετά την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε τα νεότερα και από εσάς από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, την Κυριακή το πρωί στις 11 η ώρα έχουμε γενική συνέλευση. Ωραία. Πανελλαδική. Οπότε από εβδομάδα τα ξαναλέμε, Νίκο. Και 15 Ιουνίου έχουμε πια και την οριστική ημερομηνία των πανελλαδικών, έτσι. Χωρίς να έχει βγει ακόμη το πρόγραμμα. Ναι, δυστυχώς. Αν και το πρώτο μάθημα λίγο πολύ το ξέρουμε. Θα μαντέψω ότι είναι η έκθεση. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, θα τα καλά. Πούμε και από εβδομάδα. Καλημέρα, καλή Πρωτομαγιά. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.